πήγε καλά είναι η φράση που ταιριάζει για τη σύσκεψη που αντοποιήθηκε στο χωριό Φυλάκιο του Εύρου για το φλέγον ζήτημα της αποτροπής επέκτασης και αύξησης του αριθμού των μεταναστών σε ΚΙΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι πρόεδροι των 29 τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδος, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος Βασίλης Μαυρίδης και οι βουλευτές του Εύρου Σταύρος Κελέτσης, Χρήστος Δερμετζόπουλος, Αναστάσιος Δημοσχάκης και Νατάσα Γκαρά. Κάναμε μια εκτίμηση των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Τα μεταφέραμε και στους κύριους βουλευτές για να έχουν και αυτή μια εικόνα της κοινωνίας εδώ και των προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν με αυτά που ανεβαίνουν στο διάρκεια, που αναρτούνται στο διάρκεια. Δεσμευτήκαν να τα μεταφέρουν στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πράγματα που είναι σε εκκρεμότητα. Ένα, η επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη για να μας ενημερώσει για το τι σκοπεύει να κάνει στο ΠΡΟΚΕΚΑ που είναι αρμοδιότητάς του. Και δεύτερον και το κυριότερο κατά ταπεινή μου άποψη, το τεχνικό δελτίο των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να ξέρουμε με ακρίβεια τι σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει στο χώρο των δομών στο Φυλάκιο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς εξέφρασε την κατηγορηματική θέση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ό,τι αφορά την επέκταση του ΚΙΤ Φυλακίου ή την αύξηση του ΠΡΟΚΕΚΑ. Από το 2016 έχουμε δηλώσει πως είμαστε αντίθετοι ως Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη δημιουργία ή επέκταση νέων δομών στην περιοχή της Θράκης για πολλούς και ευνόητους κατανοητούς λόγους. Το ίδιο επαναλάβαμε και σε επόμενες συνεδριάσεις και στην τελευταία μας συνεδρίαση στις αρχές του χρόνου. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας συμπαράστασή τους σε όλη την τοπική κοινωνία, τόνισαν ότι οι ίδιοι θα πρέπει να μεταφέρουν την απόφαση στην κυβέρνηση προκειμένου να αντιλάβουν υπόψη. Είχα ζητήσει και από τους Προέδρους ότι πρέπει ουσιαστικά να στρατευτούμε να ζητήσουμε μια ακριβή ημερομηνία να έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης, να μιλήσει ξεκάθαρα ακριβώς για το τι πρόκειται να συμβεί, καθώς υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, το οποίο το αναγνωρίζω. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Κατατέθηκαν απόψεις. Υπήρξαν προτάσεις, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές. Το επίπεδο υψηλό. Συνεχίζεται αυτό το μέτωπο, αυτή η ομάδα η οποία έχει συγκροτηθεί μεταξύ τοπικών παραγόντων, θεσμικών, επίσης εκπροσώπων των βουλευτών που εκπροσωπούμε τον νομό, καθώς επίσης και με τις τοπικές κοινωνίες. Έγινε ένας πολύ δημοκρατικός διάλογος, ανταλλάχθηκαν απόψεις. Οι πρόεδροι ζήτησαν διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει το πρώτο σχέδιο που είχε να κάνει με την επέκταση την πληθυσμιακή του ΚΙΤ Φυλακίου. Σε αυτό όλοι συμφωνήσαμε ότι ήταν μια θετική ενέργεια. Όσον αφορά την κυρία Καρά, δήλωσε δυστυχώς από τους κυβερνητικούς βουλευτές δεν ακούσαμε κανένα καινούργιο δεδομένο, παρά μόνο πιέσεις για ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα με πρωτοβουλία των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, κυρίως για να ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά για να μας μεταφέρουν τις ερωτήσεις τους και την ανησυχία τους, αλλά ζητώντας και ενημέρωση. Δυστυχώς από τους κυβερνητικούς βουλευτές που μεταφέρουν και την ενημέρωση και την άποψη της κυβέρνησης δεν ακούσαμε κανένα νέο δεδομένο. Αυτό που είναι σίγουρο και ότι περιμένει όλη η τοπική κοινωνία είναι η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Εύρο, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το ΠΡΟΚΕΚΑ. Την ίδια ώρα, με διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο που είναι σημειωμένες διάφορες παραλλαγές για πέρασμα από Τουρκία στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Εύρου σε περιοχές του Σουφλίου, αλλά και την κίνηση που μπορούν να ακολουθήσουν στον ορεινό όγκο, οι διακινητές διαφημίζουν στους μετανάστες την δουλειά τους. Όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο συγκεκριμένο βίντεο, υπάρχουν σημειώσεις για σημεία στην περιοχή Λαβάρων και Μάδρας Σουφλίου, με πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να περάσουν και να κινηθούν οι ίδιοι, να περάσουν δηλαδή από επαρχιακούς δρόμους και στη συνέχεια μέσω χωριών να φτάσουν στα όρια με τον ομό Ροδόπης, ώστε να συνεχίσουν από εκεί για Θεσσαλονίκη και Αθήνα.